Αγαπητέ συνάδελφε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε κυβερνητική συμμαχία υπάρχει με τις μεγάλες επιχειρήσεις ενάντια στους εργαζόμενους, ούτε το Υπουργείο και η κυβέρνηση στηρίζουν αντεργατικές συμπεριφορές. Αλλά ούτε και επικρατεί μια χαοτική και ανεξέλεκτη κατάσταση παντού, όπως την περιγράφεται, όπως αυτή που μόλις τώρα είπατε. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Είμαστε μια ευνομούμενη χώρα, η δημοκρατία λειτουργεί, υπάρχουν νόμοι που διασφαλίζουν τα όλα όσα αναφέρατε. Στην πράξη, λοιπόν, σας λέω ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου και των εργασιακών δικαιωμάτων. Περιφρουρούν τα εργασιακά δικαιώματα, γεγονός που αποτελεί μάλιστα και την κορυφαία προτεραιότητά μας. Το λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε. Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Τώρα, στα θέματα που μου θέτετε, οφείλω να σας πω ότι μπορώ να απαντήσω μόνο σε όσα πράγματι ως Υπουργός Εργασίας έχω αρμοδιότητα. Τι εννοώ? Στο πρώτο ερώτημα, ειδικά για τα ζητήματα υγιεινής διαβίωσης και διαμονής των αλλοδαπών εργατών γης, δεν είναι αρμόδιο του Υπουργείου Εργασίας. Συνεπώς, θα επικεντρωθώ αναλυτικά στη δευτερολογία μου στο δεύτερο ερώτημα, σχετικά με την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας στους μισθούς, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών και τα άλλα θέματα που προκύπτουν από αυτά. Ευχαριστώ.